Όλο ένα και λιγότερο βλέπουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο χώρο της οικοδομής οι νέοι, όπως αποτυπώνεται στις νέες εγγραφές στα Μητρώα του Σωματείου Οικοδόμων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιάννη Γωνιανάκη, πριν από την οικονομική κρίση, οι οικοδόμοι στο Ηράκλειο έφταναν τις 10.000 περίπου, ενώ τώρα δεν ξεπερνούν τις 3.500. Υπάρχει μια τάση και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ειδικότητες που αποτελούν τις πιο βαριές τις οικοδομικές να μην μπαίνουν νέοι στο επάγγελμα, δηλαδή όπως είναι ο ξυλότυπος, τα σίδερα. Αλλά και το χτίσιμο και οι σοφάδες που λέμε δεν μπαίνουν. Ενώ σε ειδικότητες πιο ελαφρύες όπως είναι η τοποθέτηση πλακιδίων, οι γυψοσανίδες και οι ελαιοχρωματισμοί να μπαίνουν νέοι. Η βουτιά σε ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό στις οικοδομικές εργασίες συνδέεται με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, το βαρύ και δύσκολο περιεχόμενό της, αλλά και την ανασφάλεια που δημιουργεί η δουλειά για ένα νέο που δεν είναι σίγουρο αν και πόσο συχνά θα έχει εργασία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βέβαια, παρότι έχει δουλειά και εργασία. Είναι δύσκολη η δουλειά και δύσκολα ένα παιδί που έχει σπουδάσει, όχι πως είναι ντροπή, αλλά όταν ένας γονιός κάνει προσπάθεια να σπουδάσει το παιδί του να έχει μια καλύτερη δουλειά, μια ξεκούραστη και όχι τόσο επικινδυνότητα με 70% εργατικά ατυχήματα που γράφει ο κλάδος, αλλά και πολλά δυστυχήματα, δύσκολα θα πάει στο χώρο των κατασκευών. Η οικοδομή που μεγάλωσε γενιές και γενιές, ως ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης πλέον δεν έχει δυναμική, ενώ πιο ελαφρά επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή κρατούν περισσότερη κίνηση. Σε όλα δε τα επαγγέλματα της οικοδομής, ο αριθμός των εργατών που εμφανίζει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας ενισχύεται από τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας. Από το σύνολο των οικοδόμων, όπως υποστήριξε ο κ. Γωνιανάκης, το 45 περίπου της 100 υπολογίζεται ότι είναι άνθρωποι που ήρθαν στη χώρα για να εργαστούν. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι εδώ και χρόνια στον χώρο των κατασκευών. Να σας πω, η αναλογία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 45 με 55-45% οικονομικοί μετανάστες, που και αυτοί να σας πω αναχωρούν, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά εδώ στο Ηράκλειο συναδέλφων Αλβανών που στρέφονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης που είναι καλύτερο το ημερομίσθιο, παρότι έχει δουλειά και σήμερα εδώ. Την ίδια ώρα πάντως, συνολικά στην Κρήτη, η αποτύπωση των οικοδομικών εργασιών όπως αυτή προκύπτει από τις οικοδομικές άδειες εμφανίζει την τελευταία διετία μειωμένους δείκτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τον Νοέμβριο του 19 ως τον Οκτώβριο του 20, σε περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα υπήρξε αύξηση 34,2%, η Ήπειρος 29,4% και αύξηση στο Βόρειο Αιγαίο 26,3%, ενώ η Κρήτη μια μικρότερη αύξηση, τη μικρότερη από όλες τις περιφέρειες, στο 6,4%. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος έως Οκτώβριος του 2021, που η αύξηση έφτασε το 9,8% στην Κρήτη, όταν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η αύξηση ήταν 34,6%, στη Θεσσαλία 29,6% και στη Δυτική Ελλάδα 36%. Δεν αποτυπώνεται γιατί δεν σημαίνει η έκδοση της άδειας ότι ξεκινάει κατευθείαν και το εργοτάξιο, η δουλειά, η κατασκευή. Γιατί υπάρχουν παλιότερες άδειες αυτή τη στιγμή που κινούνται σε επίπεδο Κρήτης αλλά και νομού Ηρακλείου που οικοδομούνται αυτή τη στιγμή που δεν φαίνονται. Και αυτή η μείωση που φανερώνει ουσιαστικά τα στοιχεία της Ελστάτ είναι πλασματική. Για άδειες που είχαν βγει τα προηγούμενα χρόνια και για μεγάλες κατασκευές στο νησί που δεν ενισχύουν το πλήθος των αδειών, αυξάνουν όμως σε μεγάλο βαθμό την εργασία, έκανε λόγο ο πρόεδρος των οικοδόμων, που πάντως τόνισε ότι για τις δουλειές που γίνονται στην Κρήτη, οι εργάτες δεν είναι αρκετοί και συχνά το σωματείο γίνεται δέκτης αιτήσεων για να βρουν επαγγελματίες προσωπικό για εργασία. Φανταστείτε πως δεχόμαστε ακόμη τώρα τηλεφωνήματα για έβρεση ειδικότερα ειδικευμένων τεχνητών στον χώρο των κατασκευών, αλλά και ανειδικευτών εργάτων που δεν υπάρχουν.